κάλεσμα σε όλο τον απλό κόσμο της Θεσσαλίας, το λαό της, να δώσει τη δική του αποφασιστική απάντηση, πλημμυρίζοντας την κεντρική πλατεία της πόλης μας, το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, στις 16 του Δεκέμβρη, στις 12 ώρα το μεσημέρι, στο μεγάλο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο που οργανώνουμε όλοι εμείς. Ένα συλλαλητήριο που έχει στην αιχμή του την άμεση αποκατάσταση και την προστασία της ζωής μας στο 100%, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς εξαιρέσεις, που έχει όμως το στόχαστρό του και όλα τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, το εισόδημα, η φορολογία και όλα αυτά. Ένα συλλαλητήριο, ακριβώς επειδή οργανώνεται και με αφορμή το νέο κρατικό προϋπολογισμό, που αυτό το Σαββατοκύριακο που θα πραγματοποιηθεί, ψηφίζεται αυτός ο προϋπολογισμός στη Βουλή. Ένας προϋπολογισμός που όχι μόνο δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αποζημιώσεις σε αυτά που ζητάμε, είναι χαρακτηριστικό ότι προβλέπει μόνο 600 εκατομμύρια για τις αποζημιώσεις και μάλιστα αυτά και για τη Θεσσαλία και για τον Εύρο, όταν μόνο για την περιοχή μας γίνονται εκτιμήσεις για κάποια δις σε σχέση με την αποτίμηση με των ζημιών. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένας προϋπολογισμός που προβλέπει ότι ακόμα και αυτά τα οποία θα δοθούν, τα ελάχιστα και τα ανεπαρκέστατα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, ή τώρα ή και αργότερα σε μελλοντικές καταστροφές, θα τα πληρώνουμε τελικά όλοι εμείς, αφού προβλέπει ένα ακόμη χαράτσι, αυτό το περίφημο τέλος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, στο όνομα λοιπόν της αντιμετώπισης των καταστροφών συνολικά